Βρισκόμαστε στη Λετύμπου, ένα μικρό χωριουδάκι της Πάφου, 20 λεπτά από το Χτίμα. Είναι Φεβρουάριο, στην καρδιά του χειμώνα και όσοι κάτοικοι δεν έχουν αγροτικές εργασίες, κάθονται και απολαμβάνουν τον ήλιο τους. Εμάς μας περιμένει η κυρία Σοφία στο σπίτι της, για ζυμώματα. Φτιάχνει ψωμί παραδοσιακό και το διοχετεύει στα νοικοκυριά της περιοχής. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη της ασχολία. Σε μια οικοτεχνία που έχει φτιάξει στο σπίτι, φιλοξενεί καθημερινά, ειδικά το καλοκαίρι, τουρίστες που θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν κυπριακά εδέσματα, ψωμιά, πουρέκια, χαλούμιρες, μιλόπιτες. Η κυρία Σοφία είναι πράγματι πρέσβυρα της κυπριακής παράδοσης. Καλώς την καλωσόρισα, σκοπιάστε μοιράτα. Αυτό το ψωμί πάει 8 ημέρες χωρίς να το βάλεις ούτε σε ψυγείο, ούτε οτιδήποτε να το προφυλάξεις. Το σκεπάζεις με μία μετσέτα, το οποίο ή έχει μέσα ολικής αλέσεως που το αλέθω εγώ στο μήλο της φύτης και το προζύμι, τον παραδοσιακό τρόπο, με ξύλα στο φούρνο και έτσι δεν έχει να χαλάσει για 8 μέρες. Χαρίζει στους ξένους επισκέπτες τον αυθεντικό κόσμο της Κύπρου και την όμορφη φιλοξενία του τόπου μας. Εμείς την βρήκαμε να ξεφουρνίζει μετά της βοήθειας του ανδρός της, του κυρίου Ανδρέα. Υπέροχη η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μιράτα, με ξεφουρνίσαμε να πάμε να πιούμε τον καφέ μας, να δοκιμάσεις τις κολοκοτές μας, το ψωμί μας και το χαλουμωτή. Θα τα πάρουμε στα σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ, στο Πολέμι, στο Στρουμπί. Τη δουλειά Μιράντα μου κάνω την από 30 χρόνια. Φουρνίζω Τρίτη, Παρασκευή, Σαββάτο για τα σούπερ μάρκετ και για τους χωριανούς, τους γνωστούς. Και όποτε μου στείλει ο κόσμο εδώ, ξένους, γιατί τους αρέσει να βλέπουν το παραδοσιακά εδέσματα, χαλούμι, ψωμί, οτιδήποτε παραδοσιακό κάνουμε, πάντοτε φουρνίζω. Μπορεί να φουρνίσω Δευτέρα, αν πέφτει, εξαρτάται πότε έχω κόσμο. Έχει κόσμο και το χειμώνα από πλευρά τουριστών. Υπάρχει, είναι πολύ σκοτεινό. Έρχονται δηλαδή έρχονται, εδώ. Έρχονται από μόνοι τους, έρχονται από τον Κοστέλη του Σοκότ, έρχονται ναι, να δουν το ψωμί, να κάτσουν να φάσουν το ψωμί, να το αγοράσουν, να φάσουν χαλούμι, να το αγοράσουν και να πιούν και έναν καφέ. Τους στέλνουν τα ξενοδοχεία της περιοχής. Μπήκαμε στο πρόγραμμα, διαφημίστηκα από τον ΚΟΤ και έτσι ο κόσμος ξέρει και έρχονται εδώ. Οι τουρίστες εδώ μπορούν να φουρνίσουν μόνοι τους, να ξεφουρνίσουν, να κόψουν το ψωμί εδώ. Βγάζουμε ζυβανία σε αυτό το μικρό το καζανάκι. Έχουμε χαλούμι που βγαίνει την ίδια ώρα να βγάλουν την αναρή τους, να φάσουν, να δουν το σπίτι παραδοσιακά μέσα, να πιούν έναν καφέ, να τους κεράσουμε ντομάτα, ένα αγκουράκι, ελιά και να ψουμνήσουν. Γίνονται και άλλα παραδοσιακά εδέσματα εδώ, όπως την εποχή του Σουσούκου, Παλουζέ μπροστά τους, έρχονται μαθητές από νηπιαγωγεία, σχολεία, δημοτικά. Είναι πολλά σημαντικό πράγμα για μένα όταν οι τουρίστες έρχονται εδώ και τους αρέσει η παράδοση. Λυπούμε πάρα πολύ που δεν αρέσει στους Κυπραίους η παράδοση. Αφήσαμε την παράδοση μας, κάτι που μεγαλώσαμε. Πάει προς να εξαλειφθεί, οι νέες γενιές φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν. Αλλά οι τουρίστες ενδιαφέρονται πάρα πολλά και τους αρέσει από όλες τις χώρες που έρχονται. Η Ιταλία, αν έρχονται εδώ, Ισραήλ, το Ισραήλ έρχεται πάρα πολλά. Πρέπει να προωθήσουν οι κυβερνήσεις μας τον αγροτουρισμό. Πάμε, κοπιάστε για τα πουρέκια και τη μιλόπιτα.